Στο σπίτι μας έχουμε πολύ ωραία έπιπλα από τον προπάπου μου, έτσι ξύλινα παλιά. Το τραπέζι της κουζίνας είναι της γιαγιάς μου, είναι υπέροχο. Το γραφείο μας, έχω ένα καναπέ της γιαγιάς. Γενικά θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολύ ωραία έπιπλα εκτός από τις καρέκλες της κουζίνας, που είναι IKEA. Βρήκα 4 καρέκλες παλιές. Τις θυμάμαι από όταν ήμουν μικρούλα που τις είχαμε στο πατρικό μου. Ζήτησα από τη μάνα μου αν μπορώ να τις πάρω να τις φτιάξω. Αυτές είχαν ένα ύφασμα κάποτε άσπρο, το οποίο δεν είχε αλλάχτεί από τότε που σίγουρα σε αυτό το ύφασμα έχει κάτσει ο προπάπος μου. Έχουν κάτσει πάρα πολλά γατιά, σκυλιά, είναι μέσα στην τρίχα, μια ιδέα, είναι γκρι. Οπότε πρέπει να ξυλώσω αυτό το πράγμα και να βάλω καινούριο ύφασμα, καινούριο γέμισμα και γύρω-γύρω αυτό το. Την μπορντούρα. Όχι μπορντούρα, αυτό το ωραίο το. Δεν μου έρχεται η λέξη. Που είναι σαν κορδονέτο, αλλά είναι πλατή, σαν γάζα. Τέλος πάντων. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Δεν είχα ιδέα πώς θα τοποθετήσω το ύφασμα προκειμένου να βγει ένα όμορφο αποτέλεσμα. Την πρώτη καρέκλα λοιπόν από τις 4 την έκανα ενστικτοδός. Πήρα ένα παλιό καναπέ IKEA που θέλαμε να σουτάρουμε με τον άντρα μου και είχα φυλάξει τα μαξιλάρια. Οπότε πήρα τα μαξιλαροντήματα για το ύφασμα και άνοιξα από μέσα και πήρα το αυτό που είναι τύπου βαμβάκι, αλλά είναι συνδετικό για να κάνω το γέμισμα. Οπότε πρώτα έφτιαξα ένα τύπου μαξιλαράκι, τσούκου 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 τσούκου, γύρω γύρω έβαλα το συρραπτικό και κάπου στη γωνή μου τα χάλασε, έκανε ένα δίπλωμα, αλλά εν πάση περιπτώσει, κλάιν. Ούτως ή άλλως αυτά τα υφάσματα δεν πρόκειται να κρατήσουν για πολύ, θα είναι στην κουζίνα, κάποια στιγμή θα πάνε σε έναν ειδικό για να βάλει το ψαθάκι. Οπότε η πρώτη καρέκλα βγήκε κομπλέ για πρώτη δοκιμή, ήταν άσχημη, decent, περνάει, έβαλα τις κόλλες κομπλέ. Η δεύτερη καρέκλα έγινε με τον τρόπο που μου περιέγραψε η μάνα μου όταν της εξήγησα τι έκανε και μου είπε πώς δουλεύει ο καρεκλάς. Που απλά μου λέει πετάει το ύφασμα πάνω στην καρέκλα χωρίς να το έχει κόψει πρώτα. Τσούκου 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 το κάνει με το staple, με το συρραπτικό και μετά το κόβει γύρω γύρω και βάζει το κλείσιμο αυτό το ύφασμα, αυτή τη λωρίδα, αυτή την κορδέλα, το κορδονέτο. Αυτό έκανα λοιπόν και η δεύτερη καρέκλα βγήκε, δεν ξέρω πώς έχετε διαβάσει το Αστερίξ και η Κλεοπάτρα. Μοιάζει με το μηδενιδενής λοιπόν όταν προσκυνάει την Κλεοπάτρα προκειμένου να τον σκεπάσει με χρυσάφι. Είναι πάρα πολύ περίεργη, είναι πάρα πολύ αστεία. Θα το βάλω thumbnail για να δείτε ακριβώς τι εννοώ. Η τρίτη καρέκλα είχε εκνευριστεί πια. Είναι τελείως άνισες και δικαιολογώ την ανισότητα και το πολύ γέμισμα που έχω βάλει στη δεύτερη και στην τρίτη καρέκλα. Το αδικαιολογώ λέγοντας ότι και θα κάθονται τα παιδιά μου που θα θέλουν πιο πολύ ύψος και ότι με τον καιρό θα καθίσει αυτό και θα προωθεί. Ελπίζω δηλαδή να στρώσει, γιατί πραγματικά είναι πολύ αστείες. Ειδικά η δεύτερη καρέκλα. Η τρίτη είναι λίγο καλύτερη, αλλά έχει πάρα πολλές διπλοσχές, ας το πούμε έτσι. Εντάξει, decent. Η τελευταία καρέκλα ξυπήκε και γαμάτη. Δεν έχει πολύ γέμισμα, έχει σχεδόν καθόλου γέμισμα. Την έφτιαξα για τον άντρα μου, ώστε εάν μου γκρινιάζει ότι δεν είναι καρέκλες αυτές και δεν βολεύεται, θα έχει την τελευταία η οποία είναι γαμάτη. Είναι πολύ σωστή για ερασιτεχνική δουλειά. Και στο τσακ μου έφτασε και το τελευταίο κομμάτι λωριδίτσας και είμαι πολύ χαρούμενη. Και τώρα περιμένουν να στεγνώσουν. Μου θυμίζω την πρώτη φορά που ανέβηκα να κάνω stand-up. Το πρώτο κείμενο που είχα πει ήταν το Φάντασμα της Κλανιάς. Ένα κείμενο που επανήλθε πρόσφατα και πάτωσε. Οπότε δεν ξέρω τι θα κάνω αυτό το κείμενο. Για κάποιο λόγο όμως πήγε πολύ καλά για πρώτη φορά. Έκανα τρελό act-out που δεν κάνω καθόλου act-out όταν ανεβαίνω στα open mic. Νιώθω πολύ γελία. Τότε όμως είχα κάνει ένα φοβερό act-out και το έχω και στο βιντεάκι και ήμουν φοβερή. Και παρόλο που είχα χεστεί πάνω από τον τρόμο, για κάποιο λόγο φαινόταν ότι είχα όλο το τζαμπουκά που χρειαζόταν. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη καρέκλα. Που ναι, μεν έχει ατέλειες γιατί δεν είχα σωστά punchline. Αλλά παρόλα αυτά περνάει και είναι cool. Και εν πάση περιπτώσει είναι η πρώτη απόπειρα η οποία βγαίνει κατά κάποιο τρόπο πετυχημένη. Η δεύτερη καρέκλα ήταν το δεύτερο μου open mic, όπου έχω πάει με τσαμπουκά ότι εντάξει το έχουμε, πήγε καλά την πρώτη φορά, οπότε γιατί όχι και τη δεύτερη. Ανέβηκα εκεί πάνω όμως και έπαθα σκοτωδίνη, φοβήθηκα πιο πολύ από την πρώτη φορά, γιατί το είχα επεξεργαστεί. Και βέβαια έβλεπα ότι τα γέλια που έπαιρνα όσο πέρναγε το κείμενο ήταν πολύ λιγότερα από την προηγούμενη φορά. Και τελικά το τελικό αποτέλεσμα ήταν μια βλακεία, γιατί απλά ήμουνα ένας άνθρωπος χεσμένος πάνω από τον δρόμο να λέει για κλανιές και για φαντάσματα, ενώ είναι 35 χρονών, ξέρω εγώ. Αυτή είναι η δεύτερη καρέκλα μου λοιπόν. Εκεί που έχει πάρει μια αυτοπεποίθηση και νομίζω ότι το έχει, ξαφνικά προσγειώνεται σε απότομα και συνειδητοποιεί ότι δεν το έχει καθόλου. Η τρίτη καρέκλα λίγο καλύτερη, γιατί δεν έχει πολλές προσδοκίες. Θες απλά να ανέβεις εκεί και να κάνεις τη δουλειά σου και να ολοκληρώσεις αυτό που έχεις να κάνεις. Και επειδή δεν έχεις προσδοκίες και ο μόνος σου στόχος είναι να ανέβεις, να πεις το κείμενο και να κατέβεις χωρίς να λιποθυμήσεις, δεν είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί δεν βάζεις το 100% σου, αλλά δεν είναι κακό. Τέταρτη καρέκλα γαμάει. Όπως γάμισε ποτέ αυτό το κείμενο το συγκεκριμένο, και δεν ξέρω τι θα κάνουμε αυτό, αλλά το ότι έφτιαξε την τέταρτη καρέκλα και γάμισε, μου δίνει ελπίδες ότι αυτό το κείμενο, αν δουλευτεί, μπορεί
και να μπορέσω να το κρατήσω το κειμένο να μην πενταχτεί, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό το κειμενάκι, ειλικρινά. Οπότε τις κρατάω και τις 4 καρέκλες. Θα υποστώ την κρίνια του άντρα μου ότι είναι απέσιες 2. Δεν πειράζει, θα κάθονται τα παιδιά μου που δεν θα τους νοιάζει καθόλου, θα είναι και λίγο πιο ψηλά. Στη μία, στην πολύ ψηλή που μοιάζει σαν τον μηδενίστα, υπάρχει μια τσουλιθρίτσα προς τα πίσω, οπότε δεν θα φοβάμαι, μην μου πέσει ο γιος μου μπροστά. Το είμαι πάρα πολύ περήφανη. Δεν είναι όλες το ίδιο όμορφες, αλλά η κάθε μία έχει το χαρισμά. Όπως και οι άνθρωποι. Δεν είναι όλοι. Δεν έχουν όλοι την εντυπωσιακή ομορφιά της Πάμελα Άντερσον. Δεν ξέρω γιατί μου ήρθε αυτή. Αλλά αυτή θα κρατήσω. Έχουμε την Πάμελα, που γαμάει και δεν είναι τέλεια, και σε αυτή θα κάτσει ο σύζυγός μου. Έχουμε τον Κουασιμόδο, ο οποίος είναι τρομακτικός, ενοχλεί πάρα πολύ αισθητικά, αλλά παρόλα αυτά θα σώσει την μικρή, πώς τη λέγανε, την Παναγία των Παρισίων, την Εσμεράλντα, από την πτώση, από τον ναό, έτσι και αυτή η καρέκλα θα συγκρατήσει προς τα πίσω τον γιο μου, ώστε να μην πέσει. Που θα μου πεις είναι λίγο μεγάλος για να πέφτει τις καρέκλες, αλλά εντάξει, είναι τόσο αϊκίνητος που θα μπορούσε να συμβεί και αυτό. Οπότε έχουμε την Πάμελα, έχουμε τον Κουασιμόδο. Τώρα, η τρίτη δεν ξέρω ποια είναι. Η τρίτη καρέκλα είναι ο Τζο και ο Τζακ από τους Ντάλτον, που υπάρχουν απλά εκεί και δεν έχουν τίποτα τοξιοσημείωτο. Απλά πρέπει να γεμίσουν το κενό ανάμεσα στον Τζοε που είναι ο κοντός και έξυπνος και στον Άβερολ που είναι ο ψηλός και χαζός. Έχουν πετάξει και άλλα δύο αδέρφια που δεν έχουν τίποτα. Είναι απλά αυτό. Είναι. Ούτε κοντή, ούτε ψηλή, ούτε χαζή, ούτε έξυπνη. Δεν έχουν τίποτα, μα τίποτα το ιδιαίτερο. Μοιάζουν πάρα πολύ τα αδέρφια τους, αλλά έχουν διαφορετικό ύψος και κανένα στιγμό προσωπικότητα. Αυτή είναι η τρίτη καρέκλα. Και η τελευταία, η πρώτη μάλλον, είναι αρκετά κομψή. Είναι τρομερά εντυπωσιακή. Έχει ατέλειες. Δεν την πουλάς, αλλά τη χαρίζεις. Είναι αυτή η τύπησα που παίζει στο 30 Rock. Κάποιος μου είχε πει ότι μοιάζω με αυτήν. Αν τη δεις από συγκεκριμένες γωνίες, είναι πολύ κομπλέ. Αν τη δεις από μια άλλη πλευρά, φαίνεται λίγο κουρασμένη, έτσι λίγο σπασμένη. Αλλά εντάξει, περνάει η οντισιόν και παίρνει και καλό ρόλο. Και είναι αστεία. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μου φαίνεται άμα μοιάζει με αυτή από το 30 Rock. Προφανώς δεν θα έχει και λίγο χιούμορ. Αυτά. Αυτά για τις καρέκλες μου, οι οποίες μόλις στεγνώσουν οι κόλλες θα πάνε στο σπίτι και θα κάθομαι σε αυτές τις καρέκλες. Χωρίς κανένα άγχος μου λερωθούν, γιατί όχι. Εγώ τις έφτιαξα, εγώ θα τις χαλάσω, δεν χρειάζεται να δώσω λογαριασμό σε κανένα. Ήτανε το επεισόδιο Κρίση Λυθείας. Ήμουν εγώ και οι καρέκλες μου. Καλή συνέχεια, φυλάκια.